πάμε στο σημερινό δίλημα που μας το έχει στείλει η φίλη μας η Ειρήνη, που εδώ και ένα χρόνο έχει παράνομη σχέση με το σύντροφο της αδελφής της. Αρκετά δύσκολο δίλημα. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος, παρακαλώ, και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Ονομάζομαι Ειρήνη και βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Εδώ και ένα χρόνο έχω παράλληλη σχέση με το αγόρι της αδελφής μου, τον Πάνο. Πριν λίγο καιρό η αδελφή μου η Σοφία μου είπε ότι θέλει να την βοηθήσω να χωρίσει με το αγόρι της, γιατί έχει βρει κάποιον άλλον. Έτσι άρπαξα την ευκαιρία και τα είπα όλα στον Πάνο, ώστε να τη χωρίσει και να είμαστε μαζί. Αυτός όμως τη χώρισε και απομακρύνθηκε και από μένα. Το πρόβλημα είναι ότι με έπιασε η αδελφή μου και μου είπε πως ο Πάνος γύρισε και προσπαθεί να την κερδίσει πίσω και ότι και η ίδια το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να αποκαλύψω στην αδελφή μου ότι τα είχαμε το σύντροφό της εδώ και ένα χρόνο, ώστε να μην επιτρέψω να είναι ξανά μαζί. Ή να μην πω τίποτα και να αφήσω τον Πάνο να γυρίσει σε εκείνη. Διλήμματα. Ρε Σοφία, πόσο θα πάει πια αυτή η κατάσταση? Ρε Σιμανόλη, τα ίδια θα συζητάμε πάλι? Ναι, τα ίδια θα συζητάμε. Μου λείπεις, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνεις. Εδώ είμαι μαζί σου, πιο πολύ είμαι μαζί σου παρά με εκείνον. Ναι, αλλά δεν μπορώ αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να ξέρω ότι γυρίζεις σπίτι και είσαι με τον άλλον και να σε σκέφτομαι ότι είσαι με τον άλλον. Να σου πω κάτι, ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον μαζί του είμαι σαν αδέρφια είμαστε. Ερωτικές επαφές δεν έχουμε, δηλαδή τι δεν καταλαβαίνεις? Εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Κάποια στιγμή θα χωρίσω, αλλά δεν χωρίσω τώρα. Τι κάποια στιγμή? Δώσ' μου λίγο χρόνο, δεν είναι τόσο εύκολο. Είμαι χρόνια μαζί του. Ούτε για μένα δεν είναι εύκολο. Τώρα τι έπαθες? Πάμε, ρε Σοφία. Ειρήνη! Oh. Ειρήνη, πού είσαι? Σοφία, κάνω μπάνιο! Sorry, ρε εσύ, αλλά θέλω να πλύνω τα χέρια μου. Να σου πω. Γιατί ήρθες τόσο νωρίς? Αυτό έχει σημασία τώρα? Ήρθε καθόλου ο Πάνος από εδώ? Όχι, τι δουλειά έχει ο Πάνος εδώ? Να σου πω, αν έρθει, πες ότι θα πάω νωρίτερα στη δουλειά. Okay, πάρ' το με τηλέφωνο. Έλα, φύγε τώρα να κάνουμε την ισχύ μου μπάνιο. Καλά, ηρέμησε, παιδί μου. Έλα, έλα! Πόπο στο τσάκ, ε! Πανώ! Έλα! Έλα εδώ να μιλήσουμε! Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε! Τελείωνε! Είμαι ταραγμένη! Έλα εδώ! Τώρα, μισό. Τι θα παθαίνουμε? Τι είναι αυτό το πράγμα, κάτι, δηλαδή, πυράβλος θα γίνω! Δισού, τελείωνε. Τι κάνω, εντάξει, τι φοβάσαι, αφού στη δουλειά έχει πάει. Ποια δουλειά έχει πάει, παραλίγο να μας πιάσει, ρε, εσύ καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι θα γινότανε. Εσύ φταίς που μου πες να έρθω εδώ. Ναι, στο εγώ είπα. Φταίω, εγώ σου είπα να μην έρθω. Εγώ φταίω. Πανώ, ένα χρόνο πάει τώρα αυτή η κατάσταση. Έναν ολόκληρο χρόνο. Κοίταξε με. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, τι θες να δεν μπορώ να λέω ούτε ψέματα άλλο στην αδελφή μου, ούτε να προσποιούμε. Ούτε να παίζω διπλό ταμπλό. Συγγνώμη, για μένα είναι εύκολο. Εγώ δεν παίζω διπλό ταμπλό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σκέψου κάτι. Τι να σκέφτω. Αυτή τη στιγμή και τα τρέμω. Κοίτα. Τι καταλαβαίνεις, μπήκε μέσα στην τουαλέτα και ήσουν μέσα στην πανιέρα. Ωραία, τι θες να κάνω? Τι μπορώ να κάνω? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Μ' αγαπάς, ρε παιδί μου. Πολύ. Κοίταξε με, θέλεις να είμαστε μαζί? Τώρα τι ρωτάς εσύ, πραγματικά. Θέλω και σε θέλω και πιο πολύ από την αδελφή σου. Αλλά δεν μπορώ να χωρίσω έτσι εύκολα. Α, δεν μπορείς, ε. Είμαστε 5 χρόνια μαζί. Θα το κάνεις. Θα βρεις τη δύναμη να της το πεις. Και με ένα αδελφή μου είναι, το ξέρω, μπορεί να την πληγώσω. Ωραία, να σου πω κάτι. Θα βρω τη δύναμη να της το πω. Εντάξει, μετά θα τα φτιάξουμε μαζί και όλα θα είναι εντάξει. Θα είσαι εσύ καλά με την αδελφή σου. Άντε, πες εγώ. Χωρίς εσύ να περάσει ένα διάστημα και εγώ δεν θέλω να πληγωθεί. Την αγαπάω πάρα πολύ τη Σοφία και δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό. Αλλά η καρδιά μου με οδήγησε σε σένα. Τι θες να κάνω? Σοβαρά τώρα μιλάς?
Εσύ βρες τον τρόπο να τη χωρίσεις. Ρε, εντάξει, είπαμε, θα το δω, αλλά πρέπει να το σκεφτώ. Είναι η καψούρα μαζί μου. Έχει, δηλαδή, άμα τη στο πω, φοβάμαι, πάθει τίποτα. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ άλλο να το πω με όλο αυτό. Δεν μπορώ να το καταλαβαίνεις. Δεν κοιμάμαι τα βράδια, το καταλαβαίνεις. Να σου πω, μαζί το κάναμε. Δεν το έκανα μόνος μου. Ένα χρόνο που είμαστε μαζί, τώρα ξαφνικά στη βάρεσαι και αρχίζεις και λες τα δικά σου. Ηρέμησε. Θα δω πώς θα γίνει. Είναι δύσκολο. Είναι ένας χρόνος. Δεν είναι ένας μήνας. Ούτε κάτι που έγινε ξαφνικά. Κάτσε. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Άκουσε. Μην αγχώνεσαι. Θα τη βρούμε την άκρη. Πώς θα τη βρούμε? Δηλαδή θα είσαι ευχαριστημένη άμα πάω τώρα και τη πω αντεγιά? Βρες έναν τρόπο. Πρέπει να έρθει χαλαρά. Πού εσύ μπορείς αυτό που κάνεις? Που είσαι μία με την αδελφή μου και μία με μένα. Εσύ μπορείς. Που τα έχω με την αδελφή σου και θες να είμαι και μαζί σου. Δεν μπορώ, γι' αυτό στο λυκίζω. Ήταν αφορμή τώρα που μπήκε μέσα η Σοφία για να σου πω και μία κουβέντα, γιατί δεν σου έλεγα τίποτα τόσο καιρό. Κάνε υπομονή. Κατηγορείς μόνο εμένα, ε. Για ηρέμησε. Λοιπόν, σταμάτα, γιατί δεν είναι να τσακωθούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Εντάξει, είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει και προφανώς υπάρχει τεράστιο θέμα στη σχέση μεταξύ των δύο γυναικών. Μετά από να δούμε και παρακάτω. Μάλιστα, πάμε να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Γιατί σιγά σιγά αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση. Παρακαλώ. Τι έγινε, μήνυμα στέλνεις? Ναι, μιλάω με τη φίλη μου τη Χριστίνα. Τι κάνεις? Έχει κάτι προβλήματα, μωρέ, με τη σχέση της. Και ποιος δεν έχει? Είσαι καλά? Καλά, μωρέ, εντάξει. Εσύ, με ποιον μιλούσες? Α, με το Βαγγελάκι από τη δουλειά. Α, μάλιστα. Έχει και αυτό στα δικά του. Με τη δουλειά πώς θα πας? Εντάξει, καλά τα πάμε, μωρέ, ξέρεις τώρα. Τρέξιμο, αυτά, μας κρατάνε λίγο παραπάνω, τα λεφτά πιο λίγα. Mm. Εσύ? Καλά κι εγώ. Σε βλέπω λίγο κουρασμένο, γι' αυτό ρωτάω. Ξενύχτησα χθες το βράδυ εκεί με τη μητέρα μου. Είχαμε κάτι προβλήματα. Μάλιστα, κατάλαβα. Τι γίνεται, σε βλέπω λίγο. Τι μου πες, μείνει από διάθεση κάπως? Όχι, όλα καλά. Έχω στεναχωρηθεί με τη φίλη μου, μωρέ. Τι σου γράφει, για να δω. Τι να δεις τώρα, τα προσωπικά της φίλης μου θα δεις? Καλά, μωρέ, εντάξει, πώς κάνεις εσύ? Τέλος πάντων, πάμε καλά, βολτά. Δεν έχω διάθεση, ρε μωρό μου. Κάτσουμε εδώ. Ναι. Άντε να κάτσουμε εδώ, ρε. Άντε, αλλά έτσι απλά θα κάτσουμε. Τι θέλεις να κάνουμε? Πονάει το κεφάλι μου. Πρώτη φορά μου λες ότι πονάει το κεφάλι σου. Αφού πονάει, τι να σου πω, ψέματα? Θες να φάμε τίποτα? Να παραγγείλουμε καλύτερα. Καλά, δεν υπάρχει, θα μαγειρέψεις. Όχι, αδερφή μου. Και πώς κάνεις έτσι, με τι τρομάξεις? Πώς κάνω έτσι, παιδί μου? Πας καλά, δεν έχει ιδέα ότι είμαστε μαζί. Και τι έγινε και να το μάθει? Είσαι με τα καλά σου. Έλα λίγο να δούμε πώς θα βγεις χωρίς να σε δει. Πάμε. Σοφία! Εδώ ήσουν. Ποιο είναι το παιδί? Χαίρομαι πολύ, Μανώλης. Γεια σου. Ένα συνάδελφο. Χάρηκα. Ειρήνη, χάρηκα πολύ. Συνάδελφος. Είχαμε μια δουλίτσα. Σας άκουσα που μπήκα. Ναι. Θα τα πούμε στη δουλειά, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Χάρηκα και πάλι. Να είσαι καλά. Για να κάτσουμε που σε θέλω. Έτσι που λες, Ειρήνη μου. Κάτσε, βρε αδελφούλα, για να καταλάβω, γιατί θα τρελαθώ. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό που μου λες. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι τρεις μήνες τώρα έχεις παράλληλη σχέση με αυτό το παιδί, πώς τον λένε? Μανώλη τον λένε. Και πού τον γνώρισες? Στη δουλειά. Με φλέρταρε. Εδώ και τρεις μήνες με φλερτάρει έντονα και τι να κάνω, ενέδωσα. Συγγνώμη, έχετε ολοκληρώσει? Εσύ τι λες, ρε Ειρήνη? Να μην έχουμε ολοκληρώσει? Περίμενε, ρε Σοφία. Πώς μπορείς και κοροϊδεύεις έτσι τον Παναγιώτη? Είσαι 5 χρόνια μαζί του. Εφόσον και εκείνος απέναντι μου είναι πολύ αδιάφορος. Είμαστε σαν αδέρφια πλέον. Δεν Κοίτα. Έχουμε σχέση. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Επειδή σας βλέπω και σας ζω, βλέπω ότι περνάει κρίση η σχέση σας. Ή που θα περάσει ή που δεν θα περάσει.
Δεν θα περάσει, Ειρήνη μου, δεν θα περάσει. Σοφία. Έχει τελειώσει μέσα μου. Σοφία, δεν είναι η λύση να πας με κάποιον άλλον, ενώ δεν τα πας καλά με το δεσμό σου. Το έχεις σκεφτεί καλά. Και τι θέλεις να κάνω, ρε εσύ, Ειρήνη. Τον θέλεις αυτόν τον άνθρωπο. Τον θέλω πάρα πολύ. Δηλαδή, τι σκοπεύεις τώρα, τι θα γίνει, θα το πας διπλό ταμπλό. Όχι. Να σου τι, πω. Τι. Πρέπει να κάνω κάτι και θέλω να με βοηθήσεις. Τι να κάνεις. Πρέπει να χωρίσω, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να χωρίσω. Ανατράπηκε όλο το σκηνικό. Βεβαίως. Ναι, βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση τη αδελφή. Όχι, βέβαια. Και 10 διαφορετικού σεραστέ να έχει η αδελφή, δεν μπορεί να τα πηγαίνει τα φτιάχνει με τον. με τον σύντροφο τη αδελφή τη. Λοιπόν, για να δούμε και τη συνέχεια. Γιατί ψηφίζεται στο tvopen.gr κάθετο vote, τι να κάνει. Να πει στην αδελφή τη ότι είχε με το αγόρι του, με το αγόρι τη, ή να του αφήσει να τα ξαναβρουν. Αυτό είναι το δίλημα τη Ειρήνη και ψηφίστε μέσα από tvopen. Παρακαλώ. Καλά σοβαρά τώρα μιλάς, πες μου ότι μου κάνεις πλάκα, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, ρε. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Με κρατώνει 3 μήνες πίσω από την πλάτη μου. Συγγνώμη, Παναγιώτη, γιατί κάνεις έτσι. Τι γιατί κάνω έτσι, ρε, 5 χρόνια δεσμό έχουμε και είναι... Ξεχνάς τι τις κάνουμε εμείς ένα χρόνο. Δεν έχει καμία σημασία. Αλήθεια, αλήθεια δεν έχει καμία σημασία, είναι πολύ χειρότερο από αυτό που μαθαίνεις τώρα. Καλά, θα γίνει χαμός, ε. Τι θα γίνει, δεν θα γίνει τίποτα! Ρε, μην ανακατεύεσαι τώρα τι θα κάνω εγώ με τη σχέση μου την άλλη. Άλλο αυτό που έχουμε εμείς καταλαβαίνει. Τι σχέση σου, ρε! Το παίζει δίπλο ταμπλό με τις αδελφές με δουλεύεις! Εκείνη δεν το παίζει δίπλο ταμπλό, ε! Με κοροϊδεύει 3 μέρες πίσω από την πλάτη μου, ρε! Τι γίνεται, Παναγιώτη? Παναγιώτη, για κοίτα με. Δεν γίνεται, δεν με αγαπάς. Δεν το το μυαλό μου αυτό, θα γίνει χαμός, μα την Παναγία. Είναι η ευκαιρία μας, αγόρι μου, μπορούμε να είμαστε μαζί, το καταλαβαίνεις. Μπορούμε να είμαστε μαζί, ήρθε η ευκαιρία μας. Δεν θα κάνεις τίποτα. Θα χώριζα με άλλο τρόπο, όχι να μάθω ότι με έχει προδώσει ή ότι είναι... Και τι έγινε, δεν καταλαβαίνω. Παναγιώτη. Εσύ σταματά να φωνάζεις, έχω άλλο πρόβλημα τώρα. Θα πας και θα της πεις ότι θα χωρίσετε γιατί θέλεις να μείνεις μόνος, ότι είσαι προβληματισμένος. Αυτό θα κάνεις. Το τι θα κάνω είναι δικιά μου δουλειά από εδώ και πέρα. Σταμάτα και θα το δω εγώ. Τι? Θα γίνει χαμός πρώτα. Θα χωρίσω, αλλά πρώτα... Αλήθεια! Σταμάτα! Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς! Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Θα χωρίσεις ήρεμα με την αδελφή μου. Κατάλαβες, απίσω ότι θες να μείνεις μόνος σου. Αυτό θα γίνει. Καταλαβαίνεις ότι με κερατώνει, ότι με κοροϊδεύει, το καταλαβαίνεις. Και εσύ τι κάνεις ένα χρόνο. Εσύ τι κάνεις. Αυτό που κάνουμε είναι άλλο από... Τι άλλο είναι, ρε, το ίδιο πράγμα είναι, τι χειρότερο. Πας με την αδελφή της. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και θα κάνεις αυτό που πρέπει. Λοιπόν, φεύγω και δεν ξέρω τι θα γίνει. Φεύγω, μην ξαναμιλήσεις αυτή τη στιγμή. Ναι, φεύγω. Σταμάτα. Τι έγινε, Σοφιά? Τι έγινε, Πάνο? Ας, θα την κλείσω εγώ. Να σου πω. Να μιλήσουμε λιγάκι που θέλω. Ναι, να μιλήσουμε. Έγινε κάτι? Όχι, εντάξει, πάμε και θα δούμε. Τι έγινε, πες μου. Πώς τον βλέπεις τον τελευταίο καιρό, πώς πηγαίνουμε, για πες μου κι εσύ. Πώς να πηγαίνουμε, ρε, Σιπάνο? Δεν πάμε καλά, ε. Δεν πάμε καθόλου καλά, όχι. Καθόλου, ε. Να σου τι πω. Τι έγινε, έχεις κάτι? Όχι, να, απλά λέω ότι νομίζω ότι έχουμε παγώσει λίγο. Τι λες? Ναι, συμφωνώ ότι έχουμε παγώσει. Συμφωνείς, ε? Μάλιστα, πάρα πολύ. Πολύ? Ναι, για αυτό το πράγμα, το λόγο, έλεγα μήπως ότι πρέπει λίγο να το... να μείνουμε, να αραιώσουμε. Τι λες? Το σκεφτόμουν κι εγώ, ρε Σιπάνο. Πόσο καιρό το σκέφτεσαι? Το σκέφτομαι καιρό. Α, το σκέφτεσαι καιρό, ε? Ναι. Αλλά δεν είπες τίποτα. Δεν είπα τίποτα γιατί δεν ήξερα πώς θα το πάρεις κι εσύ. Πώς να τον πάρω, εντάξει, αφού, εντάξει, κοίτα, σ' αγαπάω. Αλλά βλέπεις ότι το ερωτικό έχει πεθάνει, έτσι δεν είναι? Ναι, και βλέπω ότι είναι και κοινή απόφαση. Ναι, και τώρα μην πηγαίνουμε και το ζητάμε πουθενά αλλού, είναι κρίμα. Καλύτερα να αραιώσουμε, να δούμε πώς θα πάμε, ο καθένας μόνος του και το ξανασυζητάμε. Τι λες? Ναι, συμφωνώ απόλυτα, αλλά γιατί μου το λες έτσι? Διακρίνω μια ειρωνία. Από μένα? Καμία ειρωνία. Τι να πω, αυτό βλέπω, αλλά ίσως κάνω λάθος. Μάλλον θα κάνεις λάθος, ναι. Λοιπόν, οπότε το σταματάμε, κάνει ο καθένας τη ζωούλα του και το βλέπουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σαν σε διάσταση, εντάξει? Ναι. Ωραία. Σωστά. Σου εύχομαι να περνάς καλά. Και εσύ. Να φύγω, ε. Στο καλό. We'll be right back.
Ειρήνη. Ειρήνη, τι έχεις? Τίποτα, άσε με τα δικά μου. Καλύτερα να σας αφήσω να τα πείτε λίγο. Εντάξει, ρε μωρό μου. Να σου πω, πες μου, τι έχεις? Τίποτα, μωρέ, τίποτα. Τέλος πάντων, να σου πω, τώρα που έφυγε ο Μανώλης, τι να σου πω. Τι? Έχω χοντρό πρόβλημα. Με ποιον? Με τον Πάνο. Τι εννοείς? Λοιπόν, κάθε μέρα έρχεται στη δουλειά απ' έξω και με περιμένει. Μου στέλνει λουλούδια. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι? Θέλει να τα ξαναβρούμε. Τι θέλει? Να τα ξαναβρούμε. Τι έπαθες τώρα? Τίποτα. Πες μου και. Τι και, παιδί μου. Κάθε μέρα έρχεται στη δουλειά. Δεν ξέρω. Από τότε που έμαθα για το Μανώλη. Δεν ξέρω. Κάτι φούντωσε μέσα του και μου ζητάει να τα ξαναβρούμε. Ώστε έτσι, ε. Και εσύ τι? Φυσικά και θα μείνεις με το Μανώλη, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, ρε Σίριν. Δεν ξέρεις? Νομίζω ότι θέλω κι εγώ να τα ξαναβρω μαζί του. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να αποκαλύψω στην αδερφή μου ότι τα είχαμε τον σύντροφό της εδώ και ένα χρόνο, ώστε να μην επιτρέψω να είναι ξανά μαζί. Ή να μην πω τίποτα και να αφήσω τον Πάνο να γυρίσει σε εκείνη. Το δίλημα σωστό είναι. Έτσι. Βέβαια. Ναι. Και το 85% κυρία Μάρα μου λέει να της το πει. Αυτό που λέτε πάντα κι εσείς, να λέμε την αλήθεια. Ω, ανατροπή. Εντάξει, εδώ ο Παναγιωτάκης είναι χοντροκαψούρης με τη μικρή. Και η Ειρήνη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτοί και ο Παναγιώτης δεν μπορούν να είναι ποτέ μαζί. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πάμε να δούμε λοιπόν αυτό που ψηφίσατε και εσείς, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι γίνεται όταν τελικά λέει στην αδελφή της την αλήθεια. Κοριτσιά, τελειώσατε με την κουβέντα σας? Ναι, ναι, τελειώσαμε. Τον τελευταίο χρόνο τα είχαμε τον Παναγιώτη. Τι? Μου έλεγε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Και όταν έμαθα ότι είσαι με τον Μανώλη και του το είπα, καταστρώσαμε μαζί ένα σχέδιο ώστε να σε χωρίσει για να μείνει μαζί μου. Μου λες ψέματα! Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, τι αδερφή είσαι εσύ! Δεν αξίζει, ήταν ψεύτης.